Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, γεια χαρά. Υπάρχει συσσωρευμένη πείρα όλα αυτά τα χρόνια από την εναλλαγή στην κυβέρνηση όλων των αστικών κομμάτων. Υπάρχει πείρα και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής και σε δεκάδες άλλους δήμους σε όλη τη χώρα. Για τους λίγους δόθηκαν εκατομμύρια, όπως για ιδιοκτήτες ΠΑΕ, εφοπλιστές, μεγαλοεργολάβους, κατασκευαστές. Οι πολλοί δοκίμασαν τη βαρβαρότητα της ταξικής τους πολιτικής, τις καταστροφές, θρύνησαν δικούς τους ανθρώπους, γεύτηκαν την εξαπάτηση από τα παχιά λόγια, την απογοήτευση, από τη διάψευση των ψεύτικων ελπίδων. Είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά με περισσότερους εκλεγμένους κομμουνιστές δημάρχους, με περισσότερους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, με πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα και έξω από τη Βουλή. Να δώσουμε δηλαδή εντολή για ανυποχώρητη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού. Να δυναμώσουμε τη μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στη βάρβαρη πολιτική. Όπως κάνουν και σήμερα οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, την Κεσαριανή, την Ικαριά. Όπως κάνουν οι εκλεγμένοι μας στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν καθαρές ούτε όμορφες πόλεις με χιλιάδες νέους και νέες στη μακροχρόνια ανεργία όπως εδώ στον Πειραιά, με δουλειές για χαρτζιλίκια των 200 και 300 ευρώ, με ζωή λάστιχο σε συνοικίες υποβαθμισμένες, χωρίς αθλητικές, πολιτιστικές υποδομές. Δεν υπάρχουν όμορφες πόλεις με χιλιάδες παιδιά φυλακισμένα στην τοξικοεξάρτηση. Όμορφες πόλεις, όμορφες γειτονιές, είναι και οι γειτονιές χωρίς φασίστες, εγκληματίες ναζί, χωρίς μπράβους των εργολάβων, απεργοσπάστες, σειράκια των εργοδοτών. Και μόνο με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα φουτώσει ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό, θα στείλουμε τους εγκληματίες ναζί δολοφόνους ξανά στους υπονόμους από όπου βγήκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα χτες, ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, χωρίς ντροπή, χωρίς ντροπή, χωρίς ίχνος ντροπής, μίλησε για προοδευτικά μέτωπα ενάντια στην ακροδεξιά και τολμάει να το λέει τη στιγμή που ο χρυσαυγίτης δολοφόνος του Παύλου Φίσα κοιμάται σπίτι του. Η δίκη των Ναζί καθυστερεί πάνω από 5 χρόνια. Αλλά όταν είναι για τις απεργίες των εργατών, τις βγάζουν παράνομες ακόμα και το ίδιο βράδυ. Τώρα ο Τσίπρας ρίχνει πάλι γέφυρες, όπως είπε πολύ πετυχημένο ο σύντροφος γραμματέας, για να αντιμετωπίσει δήθεν, λέει, την ακροδεξιά, με την οποία συγκυβερνούσε 4 χρόνια. Αυτές οι γέφυρες μοιάζουν με τις γεφυροπλάστικες στο λιμάνι, με τις οποίες ζυγίζουν τα φορτηγά πριν τα βάλουν στα πλοία. Και το φορτίο του ζέχνη βρωμάει από τα πιο σάπια υλικά που πέταξε στα ζήτητα ο λαός μας για το κακό που έκαναν. Αυτή την πραγμάτια ο ΣΥΡΙΖΑ την εμφανίζει ως προοδευτική, να τους χαίρεται. Είναι η ώρα, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, οι νέοι και οι νέες του Πειραιά, των πολυπληθών γειτονιών του Πειραιά, να κάνουν τη διαφορά, να ρίξουν κόκκινο στο μαύρο της εκμετάλλευσης, κόκκινο στο μαύρο της μιζέριας, κόκκινο στο μαύρο του φασισμού και του συστήματος που τον ταΐζει. Κυριολεκτικά, να ρίξουν κόκκινο στη νύχτα στο μαύρο σκοτάδι που ετοιμάζουν για τη νέα γενιά. Γεια και χαρά, καλό αγώνα, σύντροφοι!